Hello, είμαι η Φανή και σήμερα θα μιλήσουμε για θετική ενέργεια. Πάμε intro. Αφορμή για αυτό το βίντεο είναι ο Παναγιώτης Μπλέτσιος, ευχαριστώ Παναγιώτη, και η θετική ενέργεια σχετικά με την οποία μίλησε σε ένα τελευταίο του σχόλιο και μου είπε ότι έχω πολύ θετική ενέργεια και του αρέσει αυτό. Σκέφτηκα λοιπόν να μιλήσουμε για θετική ενέργεια, την οποία κατά κάποιο τρόπο πρεσβεύω στη ζωή μου, πιστεύω στη θετική ενέργεια, ζω με θετική ενέργεια και δεν αφήνω εύκολα κάτι να μου χαλάσει την ηρεμία μου. Συχνά βέβαια ακούω σχολιασμούς του τύπου ρομαντική. Με σχολιάζουν ως ρομαντική ή με χαρακτηρίζουν αισιόδοξη, θετική, ίσως και αγαθή. Δεν με ενδιαφέρει όμως αυτό. Για μένα θετική ενέργεια είναι το παν στη ζωή σου να την έχεις, γιατί έτσι απολαμβάνεις μια ποιότητα ζωής. Αρνούμε γενικά να δω το οτιδήποτε γύρω μου, στο οτιδήποτε γύρω μου να δω πρώτα το αρνητικό. Ναι, αρνούμε λοιπόν. Και αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας κάποια tips πώς να έχω θετική ενέργεια. Πρώτο λοιπόν είναι το γέλιο. Βάλτε το γέλιο στη ζωή σας. Το γέλιο με φίλους, το γέλιο με μια ταινία, το γέλιο απολαμβάνοντας μια στιγμή. Το γέλιο φέρνει θετική ενέργεια σίγουρα. Δεύτερο είναι οι θετικοί άνθρωποι. Βάλτε θετικούς ανθρώπους στη ζωή σας και διώξτε αυτούς που νομίζετε ότι σας τη χαλάνε αυτή τη θετική ενέργεια και σας δημιουργούν την λεγόμενη τοξικότητα. Θετικούς ανθρώπους λοιπόν στη ζωή μας. Τρίτο είναι οι στιγμές. Να μάθουμε να ζούμε τις στιγμές, είτε είναι άσχημες, είτε είναι καλές, είτε είναι να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, να τα ζήσουμε τη στιγμή που συμβαίνει κάτι. Είτε είναι θετικό είτε αρνητικό, το ζούμε εκείνη τη στιγμή, δεν το κουκουλώνουμε και ας πούμε θυμάμαι τώρα χαρακτηριστικά ότι λέμε, γελάμε πάρα πολύ σε μια παρέα και λέμε σε καλό να μας βγει. Γιατί πιστεύουμε σε αυτές τις προλήψεις και δεν μας αφήνουν να ευχαριστηθούμε το γέλιο στη ζωή μας. Ζήστε λοιπόν τις στιγμές, είτε είναι άσχημες είτε είναι καλές, ζήστε τες στο έπαρκο. Το επόμενο είναι η ευγνωμοσύνη. Να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για αυτά που μας συμβαίνουν γύρω μας, για αυτά που έχουμε στη ζωή μας και ίσως θεωρούμε αυτονόητα. Ευγνωμοσύνη λοιπόν, πολύ σημαντικό. Το επόμενο είναι η φύση. Όπως ακούτε τώρα γελάω γιατί ακούτε πουλιά, θορύβους, έχω ανοιχτό παράθυρο και ζω σε ένα μέρος, μια περιοχή όπου έχει φύση. Ελάτε σε επαφή με τη φύση όπου και αν ζείτε, φέρνει θετική ενέργεια, ηρεμία ψυχής αυτό. Επόμενο είναι να γιορτάσετε τις μικρές νίκες. Ναι, μου συμβαίνει κάτι όμορφο στη ζωή μου, γιορτάστε το, χαρείτε το, ευχαριστηθείτε το, πετύχατε κάτι, είτε είναι μικρό, είτε είναι μεγάλο, είτε είναι αδιάφορο για άλλους, είτε ενδιαφέρον για άλλους. Δεν σας νοιάζει, εσείς απολαύστε το, μοιραστείτε το, χαρείτε το. Επόμενο είναι η απομόνωση. Να το σκεφτείτε. Επόμενο είναι η απομόνωση, που και που εμείς οι άνθρωποι χρειάζεται να απομονωθούμε, να σκεφτούμε και ξανά να βγούμε πιο δυνατοί. Όταν λοιπόν περνάτε περιόδους που κάτι συμβαίνει στη ζωή σας, που δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε, απομονωθείτε για λίγο, συγκεντρωθείτε σε αυτό και βγείτε πιο δυνατοί. Για λίγο η απομόνωση. Και φυσικά μιλήστε με ανθρώπους, το επόμενο είναι αυτό, αλλά μιλήστε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ άλλα θα μοιραστώ με τη Χριστίνα τη φίλη μου, άλλα θα μοιραστώ με την Κατερίνα που γνωρίζετε, άλλα θα μοιραστώ με τον Κουμπάρο, άλλα θα μοιραστώ με τον Παναγιώτη Μίλα που γνωρίζετε και τα πάντα θα τα μοιραστώ με τον κολλητό μου τα Θρασιά, ναι το μόνο εγώ. Κοινώς επιλέξτε πού θα μιλήσετε για αυτό που θα μιλήσετε, ώστε να μην σας χαλάσουν τη διάθεση και πάνω απ' όλα να μην σας δώσουν λάθος κατευθύνσεις ή αλλιώς λάθος συμβουλές. Γιατί να το μοιράζεστε παντού άλλωστε. Επόμενο είναι η μουσική. Βάλτε live στη ζωή σας, βάλτε μουσική, βάλτε θέατρο, γενικά βάλτε τέχνη. Το να παρακολουθούμε παραστάσεις θεατρικές, να παρακολουθούμε σινεμά, να παρακολουθούμε μια έκθεση, γελάω με το Μάικη, να πάμε σε ένα live πέρα από εκτόνωση, είναι και θετική ενέργεια. Μοιραστείτε τα με φίλους σας, με καλούς σας φίλους και θα με θυμηθείτε. Αυτά από μένα σήμερα. Ζήστε λοιπόν με θετική ενέργεια. Ζήστε με τη θετική ενέργεια στη ζωή σας και θα δείτε όλα γύρω σας να αλλάζουν, να γίνετε πιο όμορφη η ζωή, να είστε πιο ευτυχισμένοι. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Πιστεύετε στη θετική ενέργεια?
ζείτε με θετική ενέργεια. Περιμένω με ανυπομονησία τα σχόλιά σας. Κάπου εδώ να θυμίσω ότι βίντεο ανεβάζω κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή. Είναι χαρά μου που σας έχω παρέα μου. Περιμένω, όπως είπα, τα σχόλιά σας. Θα χαρώ να δω το like σας. Και αν σας αρέσει το βίντεο, γιατί όχι, την εγγραφούλα σας και ίσως και το καμπανάκι. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε!